Το να μάναξε λέει εδώ και έχω στα χέρια μου το Huawei P20. Έρχεται στα καταστήματα 699 ευρώ και είναι λίγο μειωμένο σε σχέση με το P20 Pro που είναι και η λογική εξήγηση. Ε, λίγο στην κάμερα, λίγο στην οθόνη, αλλά έχει και μια διαφορά στην τιμή. Αξίζει τα λεφτά του. Πάμε να δούμε στο αναλυτικό για να ανακαλύψουμε. in Εδώ είναι λοιπόν η συσκευή Huawei P20, έρχεται στα 699 ευρώ στα καταστήματα. Είναι το μεσαίο από τη σειρά P20. Η μεσαία συσκευή, με χαρακτηριστικά ναυαρχίδα βέβαια, είναι λίγο χειρότερο από το P20 Pro, κυρίω στη μνήμη και λιγάκι στην κάμερα. Ε, να το δούμε λιγάκι περιμετρικά, να πούμε τα χαρακτηριστικά του έτσι να το γνωρίσουμε λιγάκι. Μπροστά έχουμε οθόνη 5,8 inches, ανάλυση x 240. Είναι IPS LCD, βέβαια είναι πολύ ποιοτική, μπορούμε να κρύψουμε και το notch πάνω γιατί κανονικά η συσκευή έχει notch πάνω αλλά κρύβεται. Ε, δεν είναι σαν το P20 Lite που δεν μπορεί να το κρύψεις λόγω της όχι τόσο καλής LCD οθόνης που έχουμε εδώ. Ε, αναλογία οθόνης είναι 18,7 προς 9 και η πυκνότητα σε pixels είναι 429 ppi. Αρκετά ωραία οθονούλα, θα τη δούμε και στην ε, συνέχεια. Έχουμε νοτσάκι πάνω με το ακουστικό και την ε, μπρόστια κάμερα, η οποία είναι στα 24MP με φακό διάφραγμα του F-Stop 2. Κρύβεται στο νότς, ε, είναι μικρό νοτσάκι παρόλα αυτά. Ε, κάτω έχουμε τον σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ε, θα τον προτιμούσα πίσω και να ήταν μικρότερο το πλαίσιο εδώ, γιατί καμιά φορά ε, στη χρήση πατάω με, τον αντί, με, το, με την παλά μου εδώ και φεύγω πίσω. Βλέπετε, Δηλαδή είμαι στην κάμερα για παράδειγμα Και θέλω να πατήσω το 2 επί Και ακουμπάει εδώ και φεύγω πίσω Τέλο πάντων ε, Από εδώ έχουμε Βασικά είμαστε για λίμπρο πίσω ε, Η πλαίσιο γύρω γύρω από αλουμίνιο Από εδώ έχουμε home button με, το, με την κόκκινη λεπτομέρεια για να ξεχωρίζει ε, ένταση το ήχο το volume rocker από εδώ Μικροφωνάκι το δεύτερο με τις, εγκοπέ, με τις γραμμές πλαστικές για τη μόνωση ε, των κεραιών. Από εδώ έχουμε την, ε, θήκη για τη, τη θύρα για την SD μας, ε, η οποία δεν ε, δέχεται microSD αν θέλουμε, παρόλα αυτά είναι dual-SIM η -E συσκευή. Δεν έχουμε κάτι άλλο από εδώ. Στο κάτω μέρος έχουμε μικρόφωνο και ε, ηχείο και ε, USB Type-C θύρα από εδώ. Στο πίσω μέρος τώρα, έχουμε τη διπλή κάμερα, έχουμε έναν αισθητήρα στα 12MP με οπτικό σταθεροποιητή εικόνας και έναν δεύτερο αυτός έχει f1.8 και ο δεύτερος είναι στα 20MP μονοχρώμος, όχι sorry δεν μονοχρώμος με φακό διαφράματος f-stop 1.6 <coughs> έτσι ο δεύτερος προσφέρει και το 2 επί οπτικό zoom που έχει η συσκευή και Ανάμε εδώ πέρα από κάτω οι δύο τελίτσες που βλέπουμε είναι laser auto focus λεντάκι από κάτω dual tone ε, φλασάκι λοιπόν και στο εσωτερικό βέβαια πίσω βλέπετε έχει ήδη γεμίσει είναι το καθάρισα πριν ξεκινήσουμε έχει ήδη γεμίσει οι δαχτυλιές είναι πολύ φιλικό στα δαχτυλά μας ε, στο εσωτερικό έχουμε κύριν 970 ε, το οποίο είναι οχταπύρινο με 4 πυρήνες Cortex A73 στα 2,4 GHz και άλλους 4 Cortex Arf 53 στα 1,8 GHz τα γραφικά να λαμβάνει μια Mali G72 12 πύρινη έχουμε 4 GB RAM και 128 GB αποθηκευτικό χώρο η μπαταρία είναι στις 3400 mAh και θεωρητικά πρέπει να είναι πάρα πολύ καλό. Το δούμε στη συνέχεια, δεν σας το λέω από τώρα. Τρέχει Android 8.1 μέσα από το Emotion UI 8.1 επίση. Ε, 165 γραμμάρια, 7,7 χιλιοστά πάχος στην αρκετά λεπτή η συσκευούλα. Δεν έχουμε full έτσι, ε, αδιαβροχοποίηση. Είναι splash proof η συσκευή, απλέ πιτσιλιέ και ανθεκτικό έτσι στην σκόνη. Δεν το βάζουμε ούτε μέσα στην άμμο, ούτε το βουτάμε σε νερό. Εδώ βλέπουμε ότι είναι 128 RA η έκδοση η συσκευή μας. Ε, εδώ είναι οι τυπικές πληροφορίε πληροφορίες για το σύστημά μας. Βλέπουμε εδώ 4 GB με 128 αποθηκευτικό, ανάλυση της οθόνης κτλ. και Και ε, νομίζω εδώ είναι notch. Μπορούμε να το βάλουμε έτσι ώστε να, έλα, να φαίνεται το νοτσάκι πάνω. Το οποίο είναι αρκετά μικρό, αλλά εγώ το προτιμώ έτσι να μην φαίνεται, γενικά δεν είμαι προσωπικά τουλάχιστον δεν είμαι φαν της εγκοπής στο τηλέφωνο, με κνευρίζει λιγάκι και το θεωρώ και ότι είναι λίγο gimmick δηλαδή πέρα από τις ειδοποιήσεις εδώ πέρα δεν έχει κάποια άλλη χρησιμότητα και οι οποίες ούτω ή άλλως αν το βάλω εδώ να δείτε ε, δεν έχουμε και αρκετό χώρο δηλαδή μου βγάζει ξέρω εγώ το μπάροχο, μου... τώρα δεν έχω και εσύ μέσα αλλά το ίδιο μου βγάζει το wifi που είμαι συνδεμένος δεν αφήνει και πολύ χώρο στις ειδοποιήσεις, έτσι. Ε, δεν ξέρω γιατί ακολουθήσαν όλη την Apple, εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό, αλλά είναι γούστα αυτά. Όπως και εσείς βασικά μου είχατε γύρω στο 70% όταν είχα ρωτήσει την ψήφο σα στο site, ότι δεν τρελαίνεστε κιόλα, ούτε σας αρέσει, ούτε εντάξει, ήταν πολύ αυτοί που το γουστάραν τον οτζακί. Τέλος πάντων πάμε να συνεχίσουμε, ε, το λειτουργικό εντάξει πετάει, είναι πάρα πολύ γρήγορη η συσκευούλα. Δεν έχουμε θέματα με ταχύτητα, όλα ανοίγουν πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Ούτως ή άλλως η Huawei θυμίζεται για την παραμετροποίηση που το κάνει πάρα πολύ ελαφρύ. Και πάμε να δούμε το κομμάτι της οθόνης. Λοιπόν, πού είμαστε, εδώ. Albums. Εδώ. Να βάλω, να βάλω, τι να βάλω. Α βάλω αυτό. Η οθόνη σε αντίθεση με το P20 Pro δεν είναι συμβατή με HDR. Γι' αυτό και εδώ στο πολύ. Ε, να χαμηλώσω λίγο. Εκεί ψήσω στι σκιέ, δεν έχουμε λεπτομέρεια. Ε, βλέπουμε μαύρα. Εκεί φαίνεται το HDR που δείχνει και λεπτομέρεια στι σκιέ. Γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο το δυναμικό εύρο. Παρ' όλα αυτά, η ποιότητα τη εικόνα είναι πάρα, πάρα πολύ καλή. Έχουμε εξαιρετικέ γωνίε θέασης, θέαση. Αρκετά ρεαλιστικά χρώματα δεν είναι υπερκορεσμένα, είναι πολύ ρεαλιστικά. Βλέπουμε γωνίε θέαση πάρα, πάρα πολύ καλέ. Είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή οθόνη και σε 5,8 inch είναι αρκετά χορταστική ώστε να μπορούμε να δούμε χαλαρά και έτσι ωραία το περιεχόμενό μα. Πάρα, πάρα πολύ καλά να βάλω και κάτι πιο έντονα χρωματικά το τι είναι Α, όχι δεν μου αρέσει αυτό εδώ πέρα που έχουμε και τους τίτλους τους νομίζω ότι αυτό έχει και πιο φωτεινές σκηνές Πάρα πολύ καλά. Ωπα. Να το κάνουμε λίγο στρέτς να πιάσει όλη την οθόνη. Πάρα πάρα πολύ καλά. No! Πολύ ωραία οθόνη. Απολαυστικότατη. Ωραία από την οθόνη λοιπόν. Πάμε να δούμε και λίγο το κομμάτι του ήχου. Να βάλουμε τα γνωστά μας Να δώσω ένταση Full Και να γυρίσω από εδώ Βλέπουμε Δεν είναι στερεοφωνικό το ηχείο Είναι μονοφωνικό, μόνο το κάτω Παρόλα αυτά έχει ωραίο μπασάκι Να το πλησιάσω στο μικρόφωνο Θα ήθελα λίγο παραπάνω ένταση, όχι πως είναι άσχημα όμως Έχει πολύ καθαρό ήχο Πολύ καθαρός ήχος, ωραίες ψηλές, ωραία μπασάκια Αρκετά καλή ποιότητα, θα ήθελα λίγο παραπάνω ένταση όπως είπα, αλλά σίγουρα το δουλειά σου την κάνει μια χαρά Και θα χρειαστούμε ακουστικά κατά προτίμηση Bluetooth γιατί δεν έχουμε jack θύρα για ακουστικά Γενικά ακολουθεί, η Huawei έχει ξεκινήσει ακολουθεί πολύ τη μόδα της ε, Apple δηλαδή και και πέταξε και, τον, ε, για τα, τη θύρα για τα ακουστικά και 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 οπότε ναι εντάξει αυτά είναι με να με χαλάνε προσωπικά αυτές οι ελλείψεις ε, άλλως δεν τους χαλάνε, είναι θέμα γούστου ένα καλό ζευγάρι ακουστικά θα την κάνει η δουλειά τους μια χαρά Οπότε θα είστε ok. αλλιώς με το ηχείο. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, έχει καλό ήχο, θα μπορούσε να έχει λίγο παραπάνω ένταση. Από τη στιγμή που δεν έχει και έτσι εύκολα προσβάσιμα τα ακουστικά μας, αφού δεν έχουμε θύρα, πρέπει να κουβαλάμε τον αντάπτορα μαζί, κάποιον αντάπτορα ίσως, ε, ma, ε, USB Type-C σε jack για ακουστικά. Αλλά, οκ, okay, εντάξει, αλλιώς Bluetooth. Ούτως ή άλλως, παίζουν πλέον αρκετά φθηνά Bluetooth ακουστικά και αρκετά ποιοτικά ειδικά από την πατρίδα της Huawei την Κίνα ε, πάμε να δούμε το κομμάτι της κάμερας ε, από εφαρμογή είναι ακριβώς η ίδια με αυτή του P20 Pro απλά εδώ πέρα λόγω του ότι έχουμε μόνο δι διπλή κάμερα πίσω και δεν είναι τριπλή δεν έχουμε τρία επιοπτικό zoom έχουμε μόνο δύο επιοπτικό zoom και λιγάκι στο, στο βράδυ ίσως δεν παράγει τόσο δυνατές φωτογραφίες όσο το P20 Pro καθώς και τα, το downscaling από τα, 40, το, το, από τα 40MP στα 10 για παράδειγμα του P20 Pro μειώνει πολύ το θόρυβο, έχει και το τα τετραπλά πίξελ ο αισθητήρα του οπότε είναι λίγο καλύτερη η κάμερα παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι έχουμε άσχημες, άσχημες, άσχημες επιδόσεις Έχουμε slow motion, το οποίο φυσικά είναι και στα 960 fps. Δυστυχώ δεν μα λέει πότε ξεκινάει το super slow motion και πότε όχι. Αφήνει ένα μικρό κενό μπροστά και ένα μικρό κενό πίσω. Οπότε πολλέ φορέ δυσκολεύομαι να πετύχω ακριβώ το σημείο που θέλω. Ελπίζω κάποιο να το φτιάξει αυτό με update τη Huawei, γιατί στο κομμάτι του super slow motion αυτό το κάνει να υστερεί λιγάκι σε σχέση με το S9 Plus και με το xz 2. Αλλά παρόλα αυτά τα βίντεο είναι αρκετά ποιοτικά, το δούμε και στη συνέχεια. έχουμε 3D πανοράμα, έχουμε timelapse, light painting κτλ. Τα, τα έχουμε δει σε άπειρε συσκευέ τη Huawei. Μπορούμε να κατεβάσουμε και έξτρα. Να φέρω. Τι να φέρω. Ε, Ό,τι yeah. βρω μπροστά μου. Ένα Honor 10. Αρκετά γρήγορη η κάμερα. Να δούμε κάποια δείγματα που έχουμε τραβήξει προηγουμένω. Έχουμε προφανώς πολύ πολύ καλή ποιότητα. Το ξεφύλισα εδώ πέρα. Και εδώ έχουμε αρκετά καλή ποιότητα. Θα βρείτε φυσικά τα δείγματα στο αναλυτικό άρθρο που συνοδεύει το τα Δείτε σε full size. Για να καταλάβετε. Εδώ είναι. Με ε, δύο επί οπτικό zoom. Και εδώ είναι χωρίς οπτικό zoom. Στην ουσία έκανε αυτό αλλά οπτικά λοιπόν εδώ είναι πολύ πολύ χαμηλός φωτισμός θα έχει πάει μια χαρά σε μια εκδήλωση της Huawei θα έχει πάει μια χαρά στην ίδια εκδήλωση Night mode, έχουμε και τον ουρανό πίσω να φαίνεται και αστέρι διακρίνεται στον ουρανό, δεν ξέρω να περνάει στην κάμερα Ένα, μια άσπρη κουκίδα εδώ πέρα ε, αρκετά καλή δουλειά. Η εμπρόστια λίγο με έχει, δεν με έχει ενθουσιάσει τόσο το βράδυ, γιατί την ημέρα είναι εξαιρετική. Το βράδυ παρουσιάζει λίγο θόρυβο και φιλταρισμένο έτσι, αποτέλεσμα. Εδώ είναι ο τη ο Κώστα από το intumobile.gr. Γενικά κάνουμε, είμαστε παρεάκι στα event. Εδώ είναι η πρέσβυρα της ε, Huawei, η νομικού. Ανομικού. Okay. Οκ. Εδώ μας έχει παρουσιάσει λίγο θόρυβο, βέβαια ο φωτισμός ήταν πάρα πάρα πολύ χαμηλό. Εδώ λοιπόν όμως είναι άλλη φάση, σε night mode, ε, εξαιρετική ποιότητα, έχει τονίσει και ε, έχει φωτίσει κάτω και τους δρόμους και τον ουρανό πάνω που δεν ήταν τόσο φωτεινό, ήταν αρκετά απογευματινή ώρα για την ακρίβεια. Α, ήτανε, το βγάζει, αν δεν το βγάζει εδώ θα το βγάλει. Όχι δεν μου λέει την ώρα που η φωτογραφία. Έλα καλό μου <coughs> Ναι δυστυχώς δεν μου λέει την ώρα Ή όχι μου τη λέει Ναι 9 και 10 το βράδυ Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι βράδυ <coughs> Και έχει κάνει πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά Είναι βράδυ προς, Βασικά προς βράδυ Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά αυτό, αυτό το night mode του, της Huawei εντάξει, δεν έχει ανταγωνισμό πραγματικά είναι εκπληκτικό και τέσσερα δευτερόλεπτα τα μπήχε να τα κρατήσει στο χέρι και να μην βγει κουνημένη η φωτογραφία. Να δούμε και σε καλύτερο φωτισμό πως θα πάει, σε καλύτερο φωτισμό προφανώς θα πηγαίνει αρκετά καλύτερα, έχει και τις λειτουργίε λειτουργίες ε, τεχνητής νοημοσύνης που στην ουσία δεν είναι τόσο τεχνητή νοημοσύνη, είναι θα έλεγα πιο πολύ machine learning ώστε να αναγνωρίζει τις, ε, ε, το πλάνο και να βάζει ρυθμίσεις που έχουν προφορτώσει στην συσκευή. Εδώ για παράδειγμα μου βγάλε cut. Αρκετά καλή ποιοτητούλα και εδώ. Και εδώ έχουμε πολύ ωραία χρώματα. Αναγνώρισε greenery, είπε πρασινάδα. Πολύ ωραία χρώματα. Δηλαδή είναι φωτογραφία που θα μπορούσα να τη βάλω και background κάπου. Έτσι, στο κινητό, στον υπολογιστή και τα λοιπά. Γενικά έχουμε μια πάρα πάρα πολύ ικανή κάμερα. Είναι σίγουρα μια από τις καλύτερες κάμερες που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Εδώ είναι η εμπρόστια σε καλό φωτισμό που βλέπετε έχουμε αρκετά, αρκετή λεπτομέρεια. Ειδικά στα μουσια μου εδώ πέρα που είναι, εντάξει, δεν είναι εύκολο να βγει καθαρό το αποτέλεσμα και στα μαλλιά πάνω. Τα έχει πάει μια χαρά. Εδώ αναγνωρίζω ότι είναι παραλία και έχει κάνει λίγο, έχει λίγο πιο κορεσμένα χρώματα. παρόλα όλα αυτά το αποτέλεσμα παραμένει εντυπωσιακό. Αν δεν μας αρέσει έχουμε την επιλογή να κλείσουμε το AI σε αυτή τη φωτογραφία. Εδώ είναι χωρί zoom. Εδώ είναι με οπτικό zoom ακριβώ το ίδιο πλάνο. Και σε δύο περιπτώσει έχουμε αρκετά καλή ποιότητα εικόνα και καλή λεπτομέρεια. Και εδώ έχουμε πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία. Μπλε ουρανό, έτσι πολύ έντονο το πράσινο. Και κάπου εδώ έχουμε και πορτρέτα. Εδώ καλή λεπτομέρεια. Παρότι με κόντρα φωτισμό το HDR έχει δουλέψει πάρα, πάρα πολύ καλά. Είναι που είναι. Και εδώ καλή λεπτομέρεια. Έχει σταματήσει το νερό έτσι πολύ ωραία. Και πορτρέτα. Έχουμε και τη λειτουργία του πορτρέτου με τις λειτουργίες που θυμίζουν το 3D σκηνικό της ε, ε Apple. Το έχει πετύχει αρκετά καλά το περίγραμμα. Εδώ πέρα μόνο λιγάκι του ξέφυγε μια γωνίτσα, αλλά δεν, δεν την καταλαβαίνει εύκολα. Αρκετά καλή ποιότητα και εδώ πέρα έχει φιλτάρει πάρα πολύ καλά το φόντο. Πάρα πάρα πολύ καλά. Γενικά είναι μια πάρα πολύ ικανή κάμερα που σίγουρα θα μας ικανοποιήσει και θα κάνει τη δουλειά της πραγματικά μια χαρά. Δεν θα έχουμε το παραμικρό πρόβλημα. Το ίδιο και στο βίντεο. Να βρω μόνο που είναι τα βίντεο. Εδώ super slow motion. Ναι. 960 fps. Θα βρείτε φυσικά το δείγμα στο αναλυτικό άρθρο που συνοδεύει το review. Και εδώ δίπλα, εδώ είναι νομίζω και αυτό είναι 960 FPS ή όχι, θα ξαναδεί τη διαφορά, αυτό είναι 960 FPS, αυτό και αυτό είναι 960 FPS, νομίζω κάπου είχα και ένα εδώ πρέπει να είναι Εδώ είναι στα 240 FPS Και 1080p βίντεο Εντάξει καμία σχέση έτσι δεν έχει Είναι 4 φορές πιο αργό το τα 960 FPS Εδώ η μπροστιά κάμερα Είναι χαρά Καλό φως Κλειστό το Beautify για να πάει στα 1080p Ναι το ανοίγουμε το Beautify Το πάει στα 720p για κάποιο θα λόγο είμαι Τώρα είμαι full μαύρος Είναι ακριβώς πίσω Έχουμε εντάξει Καλή εμπρόστια στο βίντεο. Καλή σταθεροποίηση. Και η εστίαση γρήγορη. Κάνουν, Μια χαράκι στο βίντεο. Ε, πάμε να συνεχίσουμε να δούμε. Τι άλλο? Επιδόσεις. Πάρα πολύ καλή κάμερα. Λοιπόν, θα βρείτε φυσικά τα δείγματα για να τα δείτε και εσείς με τα ματιά σα. Πώ θα πηγαίνει η κάμερα. Και να δούμε τι λέει από επιδόσει η συσκευούλα να φορτώσω δεν και μόνο ναι, εντάξει όχι πάλι PUBG έτσι για αλλαγή παρόλα αυτά για τις επιδόσεις της συσκευή στην κάμερα και τα λοιπά είναι στα 699 αρκετά πιο φθηνά από το για παράδειγμα το απλό το S9 που έρχεται στα 830 840 ή 860 ε, οπότε ναι είναι μια αρκετά ανταγωνιστική τιμή για αυτή την κατηγορία της συσκευής για συσκευή που έρχεται επίσημα ε, από την ελληνική αντιπροσωπεία. Για κάποιο λόγο θέλει έξτρα αρχεία, οχι. Ναι, έλεγχο έκανε. για να δούμε. Fight. Έχει αρκετά έτσι ψηλόβαριά γραφικά. και θα πηγαίνει μια χαρά. Οπότε πρακτικά εντάξει, το hardware είναι πάρα πολύ να δώσετε να μπορέσει να παίξει τα πάντα από παιχνίδια. Βέβαια, από... η τοποθέτηση του ηχείου εδώ πέρα, βλέπετε το, το χέρι μου το κλείνει. Και δεν είναι ότι πιο βολικό. Γι' αυτό προτιμώ τα προσωπικά τα στερεοφωνικά ηχεία στην πρόσωψη γιατί δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Να δούμε τι λένε τα benchmarks. Η κάμερα γράφει ακόμα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ε, αυτό το τρέξα έτσι για να δω το Αντούτου 6 είναι το στην ουσία το Αντούτου 4. Για να δω σε σχέση με τα παλιά, ρε παιδί μου, αυτά που τρέχανε, αυτό που το, ε, το G2 και το G3 βγάζανε 30 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, και 28. Πόσο θα έβγαζε αυτό, και μου έκανε 52. Δεν ξέρω κατά πόσο εκμεταλλεύεται όλη την όλη τεχνολογία που έχουν πλέον οι συσκευέ. Γι' αυτό ίσω και το του 7 που έχουμε φτάσει πλέον βγάζει πάνω από 200 χιλιάρικα. 6.736 στο Geekbench, στο Multicore, 1886 στο Single Core. Εδώ είναι στα 4 δευτερόλεπτα και 4,04 δευτερόλεπτα έτρεξε το P τον υπολογισμό του P τέλος πάντων. 626 στο Basemark ES 3.1, που είναι καθαρά γραφικά. 6.997 στο PCMark, 29.926 στο I Storm Unlimited, το 3 Mark. Max out στο Extreme. 3.293 στο Slingshot και Slingshot Extreme 3.24, 3.024 και με Vulcan Project 3.378. Εδώ είναι αυτονομία, 12 ώρες και 30 λεπτά στη τέστη μπαταρία του PC Mark που είναι πάρα 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 πολύ δυνατό αποτέλεσμα δεδομένου ότι ξέρω εγώ το S9 Plus έβγαλε γύρω στις ούτε 10 ώρες βασικά και 3.386 στο Basemark OS 2. Αυτά λοιπόν, νομίζω ξέχασα το αντού ξέχασα να τραβήξω το screenshot. Για να δω. Ας έχει κρατήσει το σκοράκι. Ναι, 204.176. Πολύ πολύ να το σκοράκι, είναι πάνω από 200.000. Δεν είναι τα 250 και τα 260 που χτυπάνε οι συσκευέ τον Snapdragon 845, αλλά παρόλα αυτά σημαίνει ότι τα πρακτικά τρέχεται τα πάντα. Απλά είναι λίγο στα περσινά επίπεδα. Είναι τα αποτελέσματα, η απεξεργαστική συσχή που έπαιρνε το Snapdragon ε, 835 των περσινών συσκευών. Ε, θα ήθελα η Huawei να έχει βάλει πιο το να το chipset, αλλά πρακτικά σε καθημερινή χρήση δεν πρόκειται να καταλάβει καμία απολύτω διαφορά. Ε, όπως δεν καταλαβαίνω από το OnePlus 5 στο OnePlus 6 Στην καθημερινή χρήση Το να ανοίξω μια εφαρμογή και στο να ε, κάνω scrolling στο μενού Αυτά λοιπόν από την ε, συσκευή Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε Είναι μια αρκετά όμορφη συσκευούλα Premium εμφάνιση και feeling στο χέρι Πάρα πάρα πολύ ωραία Πάμε να κάνουμε το κλείσιμο Είδαμε λοιπόν το Huawei P20 και είναι μια πάρα, πάρα πολύ ικανή συσκευή, ειδικά για τα λεφτά τη. Είναι ίσω η πιο οικονομική από τι ναυαρχίδε τη χρονιά, από τι επίσημε την προσωπή. Βγάζω έξω τι ε, ναυαρχίδε τη Κίνα. Έχει μια πολύ καλή οθόνη, αν και LCD. Καλό ήχο, θα θέλει λίγο παραπάνω ένταση. Έχει μια πάρα, πάρα πολύ καλή κάμερα, καλέ επιδόσει, όπω και το P20 Pro άλλωστε, και εκπληκτική αυτονομία. Καθ' τη διάρκεια του review, περίπου στα 25 λεπτά που γύριζα το Hanjon έπεσε η μπαταρία μόνο 2 με 3% 100, το οποίο είναι εξαιρετικό. Ε, σίγουρα η αυτονομία θα σα καλύψει και όλα τα υπόλοιπα δεν νομίζω να έχετε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αντιθέτω, σα παρέχει τα πάντα σε πολύ καλά επίπεδα. Αυτά λοιπόν από εμά. Σα αρέσει το βίντεο. Ένα φαμπιζά που βοηθάει. Ένα σε βοηθά ακόμα περισσότερο να δουν και οι φίλοι σα. Τα link τα social media και το αναλυτικό review είναι στην περιγραφή. Και να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και με το review. Θα λέμε. Yeah.